Γιαννακοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, κύριε Γιαννακοπούλου. Και μια και το είπα, κυρία Βούλτεψη, ποια είναι η άποψη σας για αυτό που συνέβη με την κυρία Παπακώστα? Κοιτάξτε, το δικό μας κόμμα μπόρεσε να κρατηθεί και βρίσκεται σε ένα ποσοστό αξιοσέβαστο όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, γιατί στηρίχθηκε πάνω στην ενότητά του. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν προσωπικές απόψεις, αλλά δημόσιες αντεγκλήσεις δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές. Τα κόμματα είναι οργανωμένες κοινότητες. Δεν είναι θέμα αν υπάρχει δημοκρατία ή όχι. Υπάρχει δημοκρατία, αλλά δεν υπάρχει, υπάρχει μια οργανωμένη κοινότητα. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, το καταστατικό το δικό μας σε ΣΥΕΑ, υπάρχει άρθρο που απαγορεύει τις δημόσιες αντεγκλήσεις δημοσιογράφων. Δεν συμβαίνουν ποτέ. Όχι, θέλω να πω ότι έχουν πάει στο πειθαρχικό με αυτό. Άρα συμφωνείτε με την απομάκρυνση? Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι αν συμφωνώ ή όχι. Αυτές είναι αποφάσεις, του Προέδρου. Ο Πρόεδρος φτιάχνει, ας πούμε, το σκιώδες Υπουργικό του Συμβούλιο και ο Πρόεδρος το μπορεί να το αλλάξει. Δεν είναι θέμα αν συμφωνώ ή όχι. Και είναι στην απόλυτη διακριτική του ευχαίρεια, όπως τον Πρωθυπουργό είναι η σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου, έτσι και στους αρχηγούς των κομμάτων είναι η σύνθεση της σκιώδους κυβέρνησής τους. Πώς σου λέει, διαφώνησε ο φίλος με τον Ιερόνυμο που τον άλλαξε? Δηλαδή, δεν είναι, καταλάβατε, δεν είναι θέμα τώρα αυτό. Είναι τελείως στη διακριτική του ευχαίρεια. Απλώς μιλάω γενικότερα εγώ ότι χρειάζεται ενότητα, δεν χρειάζονται προσωπικές επιθέσεις. Εδώ προσπαθούμε τις προσωπικές επιθέσεις να τις αποφεύγουμε και όταν πρόκειται για αντίπαλο κόμμα. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε πολιτικά, μιλάμε γενικά, αλλά δεν θα πάω εγώ να πω στο Μάρδα κάτι προσωπικό του ή εκείνος. Αυτό δεν αλλά είναι. Αλλά ούτε αυτό συμβαίνει πάντα, αλλά το τι θέλω πρέπει να γίνει είναι το σωστό. Ναι, ναι, και πάντως και το γεγονός ότι η αντικατάσταση. Ναι. Στην αντικατάσταση οδηγήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, τοποθετώντας και ένα πρόσωπο που πρόσφατα εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Φωτήλα. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα δεν είναι θέμα επετηρίδας αυτό. Βεβαίως μπορεί να τοποθετήσει όποιον θέλει. Γιατί από την ώρα που κάποιος έχει ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, δέχεται τις αρχές της, βρίσκεται εκεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να περιμένει 100 χρόνια. Δεν ο καθένας κρίνεται από αυτό που κάνει στη δουλειά του. Δεν μπορεί να κρίνεται ούτε ηλικιακά, ούτε με βάση την επετηρίδα. Εντάξει, σας είπα, τα κόμματα είναι οργανωμένες κοινότητες. Δεν μπορεί, δηλαδή, τότε θα είχαμε διαλυθεί. Και κόμματα τα οποία είχαν αυτή τη συμπεριφορά διαλύθηκαν. Είναι αυτό όμως τελικά, δηλαδή η ιστορία της ενότητας ή είναι και η ιστορία που έχει και λίγο ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο κύριος λέγεται, ας πούμε, ότι ο κύριος Γεωργιάδης, που είναι και μια συγκεκριμένη τοποθέτηση, λίγο πιο δεξιά από τον κύριο Μητσοτάκη, είναι μια προσωπικότητα που κάτι σηματοδοτεί για τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την κυρία Παπακώστα, που είναι περισσότερο στο Καραμαλικό στρατόπεδο, με το οποίο υπάρχουν ζητήματα. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πολύ μεγάλη παράταξη που πάντοτε είχε μέσα τις τέτοιες τάσεις. Αυτό δεν σήμαινε κάτι. Όλα τα κόμματα, δηλαδή εξουσίας, τα οποία παίρνουν τόσο μεγάλα ποσοστά, είναι αδύνατο να έχουν απόλυτη ιδεολογική έτσι και πολιτική ομοιογένεια. Φυσικά υπάρχουν διαφωνίες και φυσικά αυτές οι διαφωνίες εκφράζονται στα όργανα, πρέπει να σας πω. Δεν είναι. Έτσι, εντάξει, όταν μιλούμε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στην πολιτική επιτροπή, οι απόψεις εκφράζονται. Δεν εμποδίζονται. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μάρδα να δούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση.